Ποια είναι η αυτοδιοίκηση? Ποια είναι η αυτοδιοίκηση που έρχεται κάποιος και αποφασίζει να βάλει 15 κεραία σε μια πόλη χωρίς να ρωτήσει το Δήμο, χωρίς να αποφαθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχουν λάβει γνώση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και λέει: κύριε, σας απαγορεύεται εσείς να έχετε άποψη. Αυτό έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν στην ΚΕΔΕ. Και αυτό είναι η απόδειξη της υποβάθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, να έρχονται οι κάτοικοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα αυτονόητα και αντί να κατηγορούν, γιατί προφανώς ξέρουν τον Δήμαρχο, γιατί σου λέει: κύριε, εδώ πήραν μια άδεια από την Πολοδομία. Αν δεν την πήραν την Πολοδομία την άδεια, τους επιβλήθηκε να δοθεί η άδεια, εφόσον την έχει γκρίνει ο ΕΤ και οι διάφοροι φορείς. Και το Δημοτικό Συμβούλιο τι είναι? Τίποτα. Καμία άποψη. Καμία γνώμη. Μηδέν. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες όχι όπως την κεραία αυτή. Αλλά εδώ το θέμα αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Εδώ αφαιρούν αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση, μία από τις οποίες είναι και αυτή. Δηλαδή, στο να αποφασίζει στα διοικητικά της όρια, τι θα κάνει. Αποφασίζουν άλλοι. Δηλαδή, σε λίγο, και αυτό έχει σχέση και όχι μόνο με το θέμα των καιρών, επιτρέψτε μου να πω, αλλά και με τις οπτικές ίνες. Είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε οπτικές ίνες. Είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει το δικαίωμα ή δεν έχει άποψη ο Δήμος. Και θεωρώ ότι, κύριε Μαγιάκη, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί θα την ξαναπώ, ότι είναι κατάπτυστο το έγγραφο αυτό να απαγορεύει στο Δήμο η αποκεντρωμένη να ασχολείται με τα του οίκου της. Λοιπόν, ελάτε, θέλετε κάτι, κύριε Κουτσουβέλη, ελάτε. Ναι, ναι. Ποιος άλλος θέλει να κάνει τοποθέτηση για αυτό το θέμα, μία μικρή τοποθέτηση? Νομίζω ότι τελικά όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε όλοι για να φύγει η κεραία. Δεν το συζητάμε αυτό. Το έχουμε ξανακάνει. Έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας για μία κεραία του ΟΤΕ, κάτω, οι μεγάλες κεραίες του ΟΤΕ στο Ψαλίδι που φύγανε. Άλλος ένας αγώνας έχει γίνει πολύ μεγάλος, δύσκολος αγώνας έχει γίνει μέσα στα Ναύρετα για άλλη μία κεραία σε ενός αλλουνού το σπίτι που είχε τοποθετηθεί. Τελικά αφαιρέθηκε. Κάντε λίγο ησυχία όμως. Έτσι και στο νέο τέρμα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα. Θέλετε να πάρετε το λόγο για δύο λεπτά, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Για ένα πάνω στο θέμα της κεραίας. Έλατε. Το όνομά σας να πείτε μόνο στο μικρόφωνο. Ναι. Κοκκινιάς λέγομαι. Γιάννης, είμαι δάσκαλος στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου. Τυχαίνει να συνορεύει το σπίτι μου με την εν λόγω κεραία. Είμαι σε απόσταση 12 μέτρων, τα μέτρησαμε μέσω Google Earth. Και η άλλη πολυκατοικία είναι στα 14 μέτρα. Τα μπαλκόνια μας μιλάμε με την κεραία. Έχω παιδί 15 και 10 χρονών, δύο παιδιά. Κάποιος αποφάσισε να βάλει μια κεραία. Κάποιοι άλλοι δώσαν όμως μια άδεια. Δεν έχει σημασία αν αυτή η πολεοδομία, όπως λέτε, έδωσε άδεια. Πήρα άδεια και εγώ από την πολεοδομία, σας το λέω ειλικρινά, για άλλες δουλειές. Την άδεια που πήρα από την πολεοδομία, την πήρα χωρίς καμία αυτοψία, χωρίς καμία αυτοψία με μηχανικό δικό μου. Αυτό δεν μας τιμά και δεν τιμά ούτε το Δήμο ούτε κανέναν. Όταν παίρνεις μια άδεια χωρίς αυτοψία, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν είναι λογικό. Άρα, εδώ μιλάμε, μιλάμε ότι πρέπει να παρέμβει πλέον κάποια αρχή, να ελέγξει τις άδειες εξοχιστικά, να δει τις παραβάσεις που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν παραβάσεις, να διαπιστώσει τις παραβάσεις και να ανακαλέσει πάρα αυτά μια απόφαση που πήρε. Δεν είναι κακό να δεχτώ ότι έκανα λάθος. Δεν είναι κακό. Τιμά κάποιον που το δέχεται. Συγγνώμη, κύριε, δεν την έδωσε την άδεια την πολεοδομία. Με συγχωρείτε, έτσι σας διάβασα ένα χαρτί. Δεν ξέρω το κατάλαβα. Το άκουσα πολύ καλά, αλλά επειδή ψάχνουμε, είδα ότι. Η αυτοψία ή η πολεοδομία, αν έχετε υπόψη σας, κάνει στις πολεοδομικές παραβάσεις. Εδώ δεν μιλάμε για πολεοδομικές παραβάσεις. Εδώ μιλάμε για θάνατο. Μισό λεπτό. Καταλάβατε. Εδώ δεν μιλάμε να πάμε να δει αν στήθηκε καλά η κεραία ή όχι. Και αν υπάρχει πολεοδομική παράβαση. Εδώ μιλάμε τώρα να αφαιρεθούν οι κεραίες και να έχει την αρμοδιότητα ο Δήμος να αποφασίζει στα διοικητικά του όρια αν πρέπει να μπουν και πού πρέπει να μπουν και πώς πρέπει να μπουν. Αυτό πρέπει να πούμε τώρα. Όχι αν η πολεοδομία, γιατί η πολεοδομία αυτή η άδεια είναι πρόχειρη η άδεια που έχει δώσει. Προσωρινή, συγγνώμη, έτσι λέγεται, προσωρινή άδεια. Λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, σας επαναλαμβάνω και πάλι, η πολεοδομική αυθαιρεσία. Δηλαδή, αν είναι παραπάνω ή λιγότερο ή αν έχει βιδωθεί καλά ή όχι. Μας ενδιαφέρει να αφαιρεθεί τελείως. Τελείως. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό συζητάμε σήμερα. Με καλύπτεται απόλυτα. Απλά
Το μόνο που λέω είναι ότι εάν ανακληθεί η άδεια από την πολεοδομία, εάν ανακληθεί ή έστω γίνει κάποιος επανέλεγχος, θα υπάρχει ένα σταμάτημα, γιατί σε 2 εβδομάδες η κεραία λειτουργεί. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δηλαδή το έχουμε μάθει από μέσα. Αν ξέρατε τι αγώνα έχει δώσει. Το πιστεύω. Όχι μόνο η διοίκηση, αλλά και η Δημοτική Σύμβουλη και η Αντιπολίτευση. Ήταν σύσσωμο αυτό σε περιοχές, ειδικά στην περιοχή, δεν θυμάμαι κυρία Χαλιώτη, πόσες μήνες κάναμε. 10 μήνες. 10 μήνες. Από χαρτί σε χαρτί. Από απάντηση σε απάντηση. Από απάντηση σε απάντηση, από έγγραφο σε έγγραφο, από έγγραφο σε έγγραφο. Έτσι. Ελάτε, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Κουτσουβέλη. Βεβαίως. Για σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι. Δηλαδή, ο κύριος Σαγρής και ο κύριος Κλαπάκης, η κυρία Χαλιώτη και ο κύριος Κλαπάκης. Ήθελα να υπενθυμίσω για αυτό το θέμα ότι τον Απρίλιο, τον περασμένο, σαν συμβούλιο πήραμε με μεγάλη πλειοψηφία, βγάλαμε ένα ψήφισμα όπου αφορούσε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και λέγαμε και μέσα ότι θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή και των Δήμων, πλήρη επανασχεδιασμό της εγκατάστασης των κεραίων, κυρώσεις σε βάρος των κεραίων. Και είχαμε πει και στο τέλος ότι μέχρι τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών θα πρέπει να ανασταλεί οποιαδήποτε χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Ήθελα να. Σαν ερώτημα να κάνω στον Δήμαρχο, τόσο ως Δήμαρχος όσο και με την ιδιότητά του ως Πρόεδρου της ΚΕΔΕ, να μας πει συγκεκριμένες ενέργειες που έχει κάνει μετά από αυτό το ψήφισμα, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε πει ότι θα πάει στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ και θα αναλάβουν πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω ότι αν δεν έχουν γίνει πρωτοβουλίες, πρέπει να, όπως για τα οικονομικά και πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος, πρέπει να το δει το θέμα από κοντά για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και να το αναδείξει με την ιδιότητα του θεσμικά ως Προέδρου της ΚΕΔΕ. Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι η έγκριση περιβαλλοντικών, όρων βγαίνει από την περιφέρεια. Θα πρέπει, πιστεύω, και αυτό να το να σταματήσει να βγαίνει από την περιφέρεια. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος της περιφέρειας να ξέρει όλη την περιφέρεια Αττικής και πού θα μπει κεραία. Αρμόδιος είναι ο Δήμος και θα πρέπει να το δει αυτό, νομίζω, με προσοχή. Ένα τελευταίο. Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα απλά να μου αναφέρει ο Δήμαρχος ορισμένες ενέργειες που έχει κάνει προς την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με βάση αυτό το ψήφισμα που αν έχουν γίνει. Ωραία. Ελάτε, κύριε Τσιπουράκη, ναι. Ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Κορομπίλης, μιλούσα 10 λεπτά. Ο κύριος Κουτσουβέλης. Εντάξει. Ακούστηκε, είναι εκτός θέματος, έτσι, εκτός συμβουλίου αυτό το ζήτημα. Το έχουμε επανειλημμένος και επανειλημμένος θέσει. Όλοι είναι γνωστές θέσεις μας. Έχουμε το κράτος που είναι από πάνω. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοιχτεί, να πούμε πάλι τα ίδια, τα αυτονόητα κτλ. Δηλαδή, με αυτό θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει λίγο. Όλοι συμπάσχουμε, όλοι το θέλουμε, ναι. Όλοι είμαστε προτεργάτες, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ας να δούμε τι θα κάνουμε και τώρα το συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί, δεν λέει τίποτα. Όχι, αυτό. Δεν θα το συζητήσουμε μέχρι αύριο το πρωί, απλώς τιμούμε τους κατοίκους που έχουν έρθει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανησυχία τους. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει και μια υπέρβαση σε ό,τι αφορά κάποιες δηλώσεις κάποιων Δημοτικών Συμβούλων για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως διαπιστώσατε, απέσαιρα τις προηγούμενες ερωτήσεις που θα μπορούσα να μην τις είχα αποσύρει και να καθόμαστε εδώ περισσότερη ώρα. Λοιπόν, σύντομα, πολύ σύντομα ο κύριος Σαγρής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλύφθηκα από τον Πρόεδρο και από τον συνάδελφο τον κύριο Κοκκινιά. Έχουμε αποδείξει ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δημοτική Αρχή. Από μένα δεν καλυφθήκατε. Και από σένα κύριε Πρόεδρε, εξαποκλείεται. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι και με τον αγώνα μας και με τις ενέργειές μας. Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε τις ίδιες ενέργειες και τώρα και θα προβούμε και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κλείνοντας, για να μην ξαναπαίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Δήμαρχο για την εκλογή του ως Αντιπρόεδρο έτσι στο Συμβούλιο έτσι, Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. Καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χαλιώτη. Ιταλέ, ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής και μπορεί να καλύψω και τους υπόλοιπους
που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που γίνονται για την αποξήλωση μιας κεραίας. Από το 2007 λοιπόν που είμαστε διοίκηση, έχουμε κάνει σημαντικό έργο σε αυτόν τον τομέα με τους νόμους που επικρατούσαν τότε και με τους νόμους που επικρατούν τώρα. Το 2007 λοιπόν αποξηλώσαμε την κεραία στη Νέα Λέσβο που ήταν της Κοσμοτέ. Το 2010 στο Ψαλίδι πάλι Κοσμοτέ. Το 2015 στα Ανάβρητα πάλι Γουίντ. Θέλω να πω όμως ότι μέχρι να γίνουν αυτές οι διαδικασίες για να αποξηλωθεί η κεραία η κάθε μία παίρνουν διάφορους μήνες, πολλούς μήνες, να μην πω και χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, χέρι με χέρι με τους κατοίκους, η διοίκηση και με το δήμαρχο μπροστά, καταφέραμε μετά από πολύμηνη διαδικασία για την κάθε μία και την αποξηλώσαμε. Και την τελευταία τώρα στα Ανάβρητα κόπηκε πρώτα το ρεύμα και μετά αποξηλώθηκε. Όμως και οι κάτοικοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται. Υπάρχουν φάκελοι πάρα πολύ παχής και στο γραφείο μου και στο γραφείο του Δημάρχου και στο κυρίου Καρλάφτη. Γι' αυτό, γιατί καλώς ή κακώς είχαμε ξεκινήσει μαζί έναν αγώνα από το 7 και ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτό τον αγώνα. Και βέβαια με τον Δήμαρχο Πρωτοστάτη, γιατί εκείνος υπέγραφε όλες τις επιστολές και εκείνος μίλαγε με τους αρμόδιους μέχρι να καταφέρουμε. Όμως υπάρχει διαδικασία, είναι χρονοβόρα, είναι και πολύ κουραστική. Πρέπει να είμαστε χέρι με χέρι και ψυχοφθόρα. Πρέπει να είμαστε χέρι με χέρι με τους κατοίκους και να προχωρούμε. Μία εκείνη, μία εμείς, μαζί βαδίζουμε και στο τέλος βγάζουμε την κάθε κεραία, αφού δούμε πρώτα και μελετήσουμε. Δεν φταίει ούτε η πολυοδομία ούτε κανείς. Υπάρχουν ανώτερες εξουσίες που δίνουν αυτές τις άδειες. Η πολυοδομία του Αμαρουσίου και του κάθε Δήμου είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εμείς πρέπει να μπούμε μπροστά. Οι κάτοικοι, οι σύμβουλοι, ο Δήμαρχος πάνω απ' όλα, που έχει αυτή τη διάθεση. Οπότε αντί να δικάζουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να λέμε ο καθένας 5 κουβέντες, πρέπει να δούμε την πεπατημένη, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω τους κατοίκους να έρθουν στο γραφείο μου και να πούμε όλα τα βήματα και να ξεκινήσουμε με την ίδια διαδικασία και για αυτή την κεραία όπως κάναμε στις άλλες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι ίσως χαμηλότερες εμβέλειες. Μπορεί να είναι, να το δούμε. Γιατί κάναμε ολόκληρο συνέδριο εδώ για τις κεραίες, ήρθαν 20 επιστήμονες οι οποίοι είπαν τις γνώμες τους και έχουμε αποκομίσει και από εκεί μεγάλη γνώση πριν από λίγους μήνες, η οποία μας βοήθησε. Ίσως οι άνθρωποι κάτοικοι να μην είναι πληροφορημένοι. Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ πολύ. Ελάτε κύριε Καρλάφτη, σύντομα. Αμέσως σας έχω σημειώσει, σας έχω σημειώσει. Εγώ ήθελα να αναφερθώ τώρα για την διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσουμε. Πράγματι, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της πολυοδομίας. Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο κύριο Κοκκινιά, τον δάσκαλο, να μας πει αν έχει κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις ότι η πολυοδομία έχει κάνει κάποια παράληψη, παράβαση τέλος πάντων, να μας το αναφέρει, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς. Εγώ βέβαια, ανεξάρτητα από το να δώσω εντολή στην πολυοδομία να επανεξετάσει τις άδειες, αλλά λοιπόν, αν έχει και κάποια στοιχεία ο κύριος Κοκκινιάς, θα ήθελα να μας τα δώσει για να μπορέσουμε επί συγκεκριμένων στοιχείων να κάνουμε την παρέμβασή μας. Από εκεί και πέρα, σαν Δημοτική Αρχή, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Επιστολή στην ΕΕΤ καταρχάς να δούμε, να μας ενημερώσει αν πράγματι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να βγάλει την άδεια. Στην πολυοδομία είπα για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν οι άδειες της οικοδομής και η αντίστοιχη άδεια για την τοποθέτηση της κεραίας και επίσης θα απευθυνθούμε και στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, να δούμε αν πράγματι εκπέμπει, να γίνει έλεγχος δηλαδή, αν η κεραία εκπέμπει πάνω από το επιτρεπτόριο ή όχι. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, όπως κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις και δώσαμε τη μάχη, ακόμα και δικασίες, και στα δικαστήρια χρειαστεί να πάμε, πάντα στη συνεργασία
και χέρι-χέρι και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Διακολιού. Ελάτε από τις διαδικασίες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω, κύριε Καρλαυτή, ότι είναι λίγο παράλογο να ζητάμε από τους κατοίκους και από τους στιγόμενους να βρουν τις αφαιρεσίες ή τα πιθανά λάθη. Εμείς αυτογνωμόνως πρέπει να. Δεν θα γίνει αυτό, θα το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Διακολιού, σύντομα. Δεν είπα αυτό. Είπα, εγώ θα δώσω το ίδιο να γίνει έλεγχος, αλλά εάν έχει κάποιο στοιχείο συνάδελφος, να μας το δώσει για να μας διευκολύνει. Λοιπόν. Σύντομα, πολύ σύντομα. Ναι, ναι, κύριε Διακολιού, εσείς. Ευχαριστώ. Ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη δική σας τοποθέτηση στη θεσμική. Ταυτίζομαι μαζί σας στο γεγονός του ότι θα πρέπει να δοθεί ρόλος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ λίγο. Ενεργός ρόλος στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, στους Δήμους με λίγα λόγια, για την αδειοδότηση, για τη διαδικασία της αδειοδότησης των κεραιών. Θα θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα με κατοίκους οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Βρίσκω ευκαιρία, υποστηρίζοντας και εγώ μαζί με όλους σας το αίτημα των κατοίκων για την καθαίρεση αυτής της κεραίας, να διευκρινίσω τη θέση μου, ότι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, ασύρματο ίντερνετ, τάμπλετ κτλ. Καθημερινά και μάλιστα ως εργαλεία της δουλειάς τους, εννοείται ότι δεν δαιμονοποιούν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, διότι τις χρησιμοποιούν. Όμως, η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και άλλες σαν και αυτήν, όπου εγκαθίστανται κεραίες κοντά σε σχολεία, κοντά σε πάρκα, κοντά σε γήπεδα, όπου δηλαδή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά πλήττονται από την ακτινοβολία, εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πολύ ειδική μεταχείριση. Και βέβαια, η συγκεκριμένη κεραία θα πρέπει, μάλλον είναι αδειοδοτημένη, είναι νόμιμα αδειοδοτημένη και εξ όσων είμαι πληροφορημένη, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, δεν γνωρίζω κάτι για προσωρινή αδειοδότησή της. Νομίζω ότι πρόκειται για μόνιμη αδειοδότηση. Μπορεί όμως να κάνω λάθος αυτό. Εντάξει. Αυτό, η δική μου πληροφόρηση είναι ότι πρόκειται για πλήρως αδειοδοτημένη κεραία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ότι συμβάλλονται στο αίτημα των κατοίκων, στο οποίο όλοι συμφωνήσαμε σήμερα μέχρι τώρα, θα ήθελα να προσθέσω ότι η συγκεκριμένη κεραία βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από ότι άλλα κτίρια τα οποία βρίσκονται γύρω θεναυτής. Πράγμα το οποίο καθιστά τεχνικά αδύνατο να έχει αδειοδοτηθεί, τουλάχιστον με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν, ο Δήμος, στα πλαίσια της μη αρμοδιότητάς του, αλλά στα πλαίσια της κινητοποίησής του και εκείνη μαζί με τους κατοίκους, θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του ελέγχου των περιβαλλοντικών μελετών αυτών, ώστε... Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι έχω γίνει κατανοητή, δεν χρειάζεται να μιλήσω παραπάνω. Ναι, κύριε Διακολιού. Και εννοείται ότι είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Κλαπάκη. Προκαλεί το αίτημα των κατοίκων να ζητάνε από ένα Δήμο ο οποίος έχει καταστρέψει πολυδομικά την πόλη, να ζητάνε να τους προστατέψει από μια κεραία. Όταν αναπλέουμε για τα εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που έρχονται καθημερινά εξαιτίας των χρήσεων γη στον παράνομο δηλητήρια, που φέρουν 100 φορές πιο πολύ τον καρκίνο από ότι μια κεραία, που έχουν δίκιο να παραπονιούνται γιατί είναι κοντά φυσικά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί βλέπουν, αλλά δεν έχουν καταλάβει το δηλητήριο που τους προκαλεί η διοίκηση με τις χρήσεις γη που έχει γεμίσει το Μαρούσι, με τις γεωργικές χάος. Παραπονιέται η διοίκηση γιατί ο νόμος λέει. Αυτοί λένε, επικαλούνται τον νόμο για να πάρουν ανακριματοδοτήσεις για να καλύπτονται. Τώρα έχετε βάλει τον κύριο Κοκαλή για μια μας διακόπτη. Ποιο έχετε βάλει σήμερα. Δεν διακόψε κανέναν, ναι, με συγχωρείτε. Συνεχίστε κύριε. Αυτή η δουλειά την έκανε. Δεν έκανε δουλειά του. Εντάξει, πάει. Καλά την κάνει. Πολύ καλά. Αλλά εγώ φταίω που δεν σταμάτησα το προηγούμενο που μιλάγε μια ώρα. Εγώ φταίω, πράγματι.
Την άλλη φορά το κάνουμε. Ξέρετε, παραλαμβάνω να κάνουμε. Ξέρω τη γραμμή σας, την ξέρουμε. Δεν υπάρχει καμιά γραμμή τώρα. Ένα Δήμο καταστραμμένο από τη διοίκηση και έχει παράπονα και καταγγέλει κατάπτυση τους υπουργούς που και αυτοί έχουν ευθύνες που τον συντηρούν με τις αγροτήσεις, τεράστιες ευθύνες, που δεν το στέλνουν στον εισαγγελέα γιατί δεν πληρώνει το ΙΚΑ και το ΦΠΑ. Ένα Δήμο καταστραμμένο κυριολεκτικά. Η συνάντηση στο Παρίσι ήταν εντός θέματος. Όχι, ήταν ενημέρωση. Η ενημέρωση ήταν στο Παρίσι, πήγε για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον αυτό και επιβραβεύτηκε για την πρόεδρο. Αυτό που έχει καταστρέψει το Δήμο τον έχει χρεοκοπήσει και έγινε για την πρόεδρο. Αυτοί αναβαίνουν στις θέσεις και αυτοί τους καλύπτουν. Αυτοί οι κύριοι και θέλουν και επιβραβεύονται με αυτές τις ιστορίες. Από εκεί και πέρα ξέρω, με διακόπτεστε 7 φορές μόνο για κάποιους τουρισμούς. Θα το πω στο πρώτο θέμα, θα το πω όλα. Και μην με διακόπτεστε πάλι φορά. Αν δεν σα αφήσω άλλη φορά, δεν είστε εκτός θέματος. Θα σταματάτε τον πλανό σας και το κουπόνι που σας πατάει. Ποιο κουπόνι? Και το κουπόνι που σας πατάει συνέχεια. Τι λέτε τώρα? Εγώ τη λέω, βγάζε από εκεί πέρα, φύγει να πάει δίπλα στη θέση του. Αυτή η ιστορία, παράγεται με αυτή η ιστορία. Δηλαδή θα έχει βάλει εκεί πέρα μόνο και μόνο δίπλα. Κάτι. Ελάτε. Σύντομα. Ένα λεπτό. Μιλήσατε όμως, κύριε. Τώρα θέλει να μιλήσει και ο συνάδελφος. Αντί να μας πει για το περιβάλλον, για τις διαδηλώσεις των μαγαζιών που φέρνει 200.000 μαγαζιά, αντί να μας πει για το περιβάλλον για τόσα πράγματα, καλή είναι η κεραία να πούμε σε θέσεις. Και ποιες θέσεις θα πούνε οι κεραίες, αφού δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός μελέτη. Τα σχέδια τα κανονίζουν άλλοι. Είναι ο Δήμος μαζί με το Λάτσι στα δικαστήρια για να φέρει το καρσαέρο στην πόλη και ζητάτε προστασία από το Δήμο. Από αυτό το Δήμο ζητάτε προστασία. Τουλάχιστον νόμο εναντίον των κερών, δεν καλύπτει τον νόμο που το καλύπτουν για να χρηματοδοτήσεις. Είναι δυνατόν να ζητάτε προστασία από αυτό το Δήμο? Κύριε Κλαπάκη, στις ενέργειες που έκανε ο Δήμος για να φύγουν οι κεραίες δεν ήσασταν μαζί. Πάλτε, δεν ήσασταν μαζί. Να το πείτε στην ομιλία σας, μετά θα σταματήσω. Μα τι, αφού είστε εκτός θέματος. Εγώ θέλω να διευθυνθώ. Θα μιλάμε για το Λάτσι και το Μόρ, μιλάμε τώρα ή μιλάμε για την κεραία για τους κατοίκους? Είσαστε πάρα πολύ επιθετικός όταν μιλάω, πάρα πολύ κακός. Χρησιμοποιείτε τη θέση σας απαράδεκτα. Συνέχεια και εσείς και οι συναδέλφοι σας, μόνο και μόνο να ακούτε κάτι που λέμε σωστό για την πόλη. Το έχετε πει 100 φορές. Θέλετε μονάχα να σας καλύπτουν, να σας δίνουν λεφτά. 100 φορές το έχετε πει. Θέλετε μονάχα να σας δίνουν λεφτά. Το έχετε πει 100 φορές. Για να πληρώνετε. 100 φορές λέτε τα ίδια και τα ίδια λέτε. Όταν σας δίνεται ο λόγος να πείτε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ξεκινάτε πάλι από το μόλ και ξεκινάτε πάλι από τα καταστήματα. Σας λέω λοιπόν, το έχετε πει 100 φορές. Σας λέω λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι για την κεραία συγκεκριμένα. Μας έχει πει 100 φορές ο διπλανός σας, 100.000 φορές ότι έχει συναντήσει τη Βοντίου, του Ιδρύου, του Κουνουμπρίου, το ένα, το άλλο, το άλλο. 100.000 φορές μας έχει. Ελάτε να αλλάξουμε τον κανονισμό, μα θέλετε. Δεν του σταματάτε. Ελάτε να αλλάξουμε τον κανονισμό, μα θέλετε. Να το πάτε δίπλα, παραδίπλα, να μην σας κρατάει το πόδι. Καλά, εντάξει τώρα. Ελάτε κύριε Τσιπουράκη. Επειδή το συνεχίσαμε κύριε Πρόεδρε, δεν θα μίλαγα, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία να επαναλάβω αυτό που είχαμε πει και στην ημερίδα, ότι εάν δεν πάει αυτό το θέμα στους Δήμους, το θέμα των αδειοδοτήσεων, με παράλληλα την 24ωρη παρακολούθηση των εκπομπών κάθε μίας κεραίας χωριστά και με καταγραφή των εκπομπών όπως οι σεισμογράφοι και με καταλογισμό προστήμων σε όποιο παρανομή, αλλά να είναι μόνο η αυτοδιοίκηση υπεύθυνη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα κυνηγάμε μονίμως μία και δύο κεραίες από πίσω και δεν θα κάνουμε τίποτα. Σε αυτή την κατεύθυνση όλοι μαζί να κινηθούμε και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ περισσού. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για το θέμα αυτό για να κλείσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ο συνάδελφος δεν έχει ολοκληρώσει. Και να πω κύριε Πέπα τώρα, τι θέλετε να πω? Μου φαίνεται ότι έχετε πάρει ανάποδες τώρα, έτσι. Βλέπετε να πούμε, φαίνεται. Λοιπόν, εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Τι θέλετε να κάνω δηλαδή? Τι θέλετε? Έχουμε σοβαρά θέματα. Αυτό δεν είναι σοβαρό? Ελάτε κύριε Δημαρχέ. Ολοκλήρωσε ο κύριος συνάδελφος. Ελάτε.
Να ολοκληρώσει λοιπόν. Όχι, ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ. Να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Άφησε το να ολοκληρώσει. Μα σας παρακαλώ τώρα, αφήστε με να λειτουργήσω τώρα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορώ τώρα να ακούω πράγματα για και το τα ίδια. Θέλω ικανοποιημένο, κύριε πρόεδρε, για να μπορέσω να μιλήσω. Είναι ικανοποιημένος, ο κύριος Κλαμπάκης, το ξέρω. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Προέκυψε ένα θέμα, κύριε Βλαχοπιώτη, με συγχωρείτε. Αν θέλετε να αφαιρέσω το λόγο από τον κύριο Δήμαρχο για να μην μιλήσει για το θέμα αυτό, με συγχωρείτε. Κύριε Μαγιάγη, με ρωτήσατε για το σημαντικότερο της Γενικής Συνελεύσεως και ενημερώσαμε. Θέλατε δηλαδή σε 5 λεπτά να τελειώσω? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, το είπατε, το ξαναλέτε. Ακούστε, ο ρόλος του Δημοσίου Λειτουργού μέσω του Δημοτικού Συμβούλου είναι σκληρός. Και αν νομίζετε ότι ο διάλογος είναι απλώς ένας μονόλογος που παίρνει όποτε θέλει κάποιος ένα λόγο, τι να πούμε τώρα. Εσείς δεν άκουσα εδώ τώρα, ο κύριος λέει ότι πατάμε τα πόδια, πατάμε τις... Τι να πεις τώρα. Δηλαδή, ο ευτελισμός που θα φτάσει. Λοιπόν, ελάτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ αγαπητοί πολύ. Συνάδελφοι, θα παρατηρήσει σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει για ένα θέμα το οποίο είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητάγαμε λίγο πριν. Δηλαδή, δεν μπορούμε. Σας παρακαλώ, κύριε Κλαπάκη. Σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε. Κάνω τις ίδιες παρατηρήσεις. Μην διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Του σταματάω όλους. Μη διακόπτετε. Του σταματάω. Λοιπόν, ησυχάστε τώρα. Ησυχάστε. Μην κάνετε διαλόγους, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δώσε το λόγο για να μιλήσει και αυτός. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε, εκτός από το να προσπαθείς να διοικήσεις μια πόλη, πρέπει να έχεις ατσάλινη ανέβρα στο τέλος της ημέρας να ανεχθείς οποιοδήποτε bullying που κάποιος νιώθει. Και θα σας έλεγα ότι ιδιαίτερα από τον κύριο, ο οποίος το μόνο που προσφέρει είναι να διακόπτει σήμερα στο Συμβούλιο, θα έλεγα ότι δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που ήρθα σε αυτήν την θέση. Με έλεγε παράνομο δήμαρχο, μετά με έλεγε φερόμενο δήμαρχο, μετά έλεγε ό,τι μπορεί κανείς να διανοηθεί, όχι όμως με την ετιμιγορία του κόσμου, με το ότι φέρνει εκείνος το δίκιο όλων των απόψεων. Ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγο. Μα μην κάνετε παρατηρήσεις τώρα. Σας παρακαλώ, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν γράφετε στα πρακτικά τίποτα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Δημαρχέ. Λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στην προσπάθεια με τα τσάλινα νεύρα που σας έλεγα και τη μεγάλη καρδιά και το σιδερένιο στομάχι που πρέπει να έχει κάποιος, να αντιληφθούμε σήμερα αυτό που είπαμε για την αυτοδιοίκηση. Για το χώρο το δικό μας δεν αποφασίζουμε εμείς. Και αυτό δεν ξέρω ο συμπολίτης αν είναι εδώ ή απομακρύθηκε, διότι κατάλαβε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτεύονται σε αυτή την αίθουσα. Να πω λοιπόν ότι η έγκριση, και μάλιστα από επίσημο έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, κυρία Διακολιού δεν είναι εδώ, απλώς επειδή το ανέφερε, 18/9/2015 λέει για τη συγκεκριμένη περίπτωση: εγκρίνουμε την εκτέλεση των προβλεπομένων από τις μελέτες εργασιών από την Κοσμοτέ κινητές τηλεπικοινωνίας μετά την τελική έγκριση που θα δώσει η ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4053 του 12, καθώς και τις διατάξεις του νόμου 4070 του 12. Αυτή είναι η προσωρινή έγκριση όπως διατυπώθηκε μέσα από μία διαδικασία που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καμία άποψη αλλά και καμία δυνατότητα μέσα... Τώρα, σας παρακαλώ λίγο, για ησυχάστε λίγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, τι χωροταξικά. Κύριε Πρόεδρε, τι χωροταξικό σχέδιο, έχει γεμίσει όλο το Μαρούσι κεραίες. Τι χωροταξικό σχέδιο, από ποιον. Λοιπόν, ναι, δεν αποβάλλεται εύκολα, κύριε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Δήμαρχε. Έτσι αλλιώς γράφονται στα πρακτικά. Λοιπόν, τώρα μην το... Θεωρώ λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπερβούμε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τι ρόλο πρέπει να έχουν σε αυτήν την αίθουσα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες και στο Δήμο μας. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι σε αυτό που είχαμε κάνει, κύριε Κουτσουβέλη, και το θυμόσαστε, μέσα από μια διαδικασία επιστημονική, τεχνική, αυτοδιοικητική, επιστημονική θα μου επιτρέψετε να πω, που είχαμε εξάγει κάποια συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα μετουσιώθηκαν πλήρως από την Ένωσή μας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, διατέθηκαν σε όλα... Σας παρακαλώ, κύριε Κλαπάκη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ εσάς. Όχι. Το... Όχι, κύριε, δεν σέβεστε κανέναν. Ναι. Κανέναν δεν σέβεστε. Λοιπόν, αν συνεχίσετε θα σας αποβάλω. Θα σας αποβάλω αν συνεχίσετε. Έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι, έχετε όρεξη μου φαίνεται σήμερα. Δεν διέκοψε κανένας. Και την ίδια παρατήρηση που κάνω σε εσάς την κάνω και στους δικούς μου δημοτικούς σύμβουλους. Κάνετε λάθος. Μα με συγχωρείτε, δεν θα σας αφήσω εγώ να λέτε ολόκληρη την ιστορία της ζωής σας όταν μιλάμε για την κεραία. Μα άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, εντάξει. Μην σταμάσετε. Κύριε Κλαπάκη. Λοιπόν. Επανέρχομαι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε στη μοναξία του μονολόγου του. Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω, τιμή σου είναι, τιμή μας δεν είναι. Λέω λοιπόν ότι στην φάση την οποία βγάλαμε και βεβαίως δώσαμε μέσα από μια κεντρική πλέον διατύπωση αυτοδιοικητική, όμως θα σας πω, αγαπητέ κύριε Κουτσουβέλη, ότι από τότε που κάναμε τη συνάντηση μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει 3 κυβερνήσεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και πιστέψτε με, πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο που πρέπει εμείς το αυτονόητο να το διατυπώσουμε ή και περισσότερο να το διεκδικήσουμε. Αλλάζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλάζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Τέλος πάντων όμως, η διατύπωσή μας είναι σαφής. Θέλουμε στην περιοχή μας εμείς να ορίσουμε τι θα κάνουμε. Και δεν γίνεται αυτό. Σήμερα θεωρούμε... Σας παρακαλώ, κύριε Κλαπάκη. Δεν πειράζει, δεν με ενοχλεί εμένα. Ξέρεις, κάνεις delete στην ακοή σου. Δεν με ενοχλεί ο κύριος Κλαπάκης. Μην ξεχνάμε στο Μαρούσι. Θέλω να περάσετε έξω από την αίθουσα. Αποτέλεσε. Θα σας παρακαλέσω να περάσετε έξω από την αίθουσα. Διακόπτεται συνεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνετε λάθος. Θα πάρω τα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και θα δω ποιος διακόπτει. Και θα πάνε και στην περιφέρεια αυτά. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό θα κάνω. Και αυτό θα κάνω για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό θα κάνω, βέβαια. Ασφαλώς και θα κάνω αυτό. Ασφαλώς θα κάνω αυτό. Και αυτές τις λέξεις που λέτε εσκεμμένα, να τις σκέφτεστε πρωτού τις λέτε. Σε μένα είναι τα εσκεμμένα. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Λοιπόν, σας αποβάλλω από την αίθουσα. Σας αποβάλλω από την αίθουσα. Σας αποβάλλω από την αίθουσα, σας λέω και πάλι. Σας αποβάλλω από την αίθουσα. Λοιπόν. Εμένα δεν με ενοχλεί πραγματικά, κύριε Πρόεδρε. Είναι άδικο βέβαια για τους πολίτες μας. Έχετε δίκιο, κύριε Βακνέ. Έχετε δίκιο. Έχετε κάνει τόση ανθρώπινη προσπάθεια επιστημονική και να ανέχεστε τώρα. Τι να πω κι εγώ.
Σε κάθε περίπτωση όμως. Κύριε, σας παρακαλώ, μην κάνετε διαλόγους. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι εκτός εθούσης ο κύριος. Είναι εκτός εθούσης. Είναι εκτός εθούσης, θεωρείται εκτός εθούσης. Επανέρχομαι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, και όπως είπα και πριν, κυρία Διακολιού, επειδή το αναφέρατε, αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι υπηρεσιακό και υπογράφεται από την πολιτικό μηχανικό, την κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, λέει: εγκρίνει μέχρι την τελική έγκριση που θα δοθεί από την ελληνική εταιρεία τηλεοεπικοινωνιών βάσει συγκεκριμένη. Έτσι, εμείς αυτό το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα μέσα από την ευαισθητοποίηση και από την ευαισθησία που έχει ο συμπολίτης μας, και δικαίως θα έλεγα, θα πω ότι ίσως, κύριε Γραμματέα, θα πρέπει να φέρουμε την δυνατότητα, όχι ότι είναι μέσα από μια υποχρέωση, αλλά ίσως από μια ευαισθησία, μέχρι να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Και είχε δίκιο η κυρία Χαλιώτη, θυμάμαι στους πρώτους μήνες που καταδαφίσαμε μια κεραία στη Νέα Λέσβα, αλλά από τότε δεν μπορούσα να σας βρω μετά σαν αντιδήμαρχο, γιατί δεν έπιανε το κινητό σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, θα έλεγα ότι έχουμε κάνει τις υπερβάσεις μας. Και επειδή κάποιοι σε αυτήν την αίθουσα ίσως σας χειμωνούν, θα έλεγα ότι τόσες χιλιάδες δέντρα που έχουν φυτέψει και εμείς σαν διοίκηση και οι εθελοντές μας, ίσως θα ήταν μέσα σε μια φάση που θα έπρεπε να υπήρχε μια τιμή σε αυτή όλη την ιστορία. Επανέρχομαι. Κύριε Γενικέ, πρέπει, θεωρώ, να πάρουμε μια απόφαση και να το φέρετε ως συγχύση. Να μπορούμε να μετράμε εμείς μέσα από μια... σε παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ και εσάς. Αν κάποιος βλέπει καυσαέρια με τα μάτια, λέω λοιπόν, έχετε δίκιο. Μην απαντάτε τώρα. Σας παρακαλώ. Λέω λοιπόν, να ελέγξουμε τη δυνατότητα συχνότητα. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ τώρα. Μέσα. Σας παρακαλώ τώρα, μιλάω ο Δήμαρχος, να κλείσουμε το θέμα τώρα. Τη δυνατότητα συχνότητος μέσα από ειδικούς μετρητές. Ίσως να πρέπει να κάνουμε μια εργολαβία, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει ένας τέτοιος δημόσιος τομέας με την έννοια μόνο του Δημοκρίτου, που έρχεται σε συγκεκριμένη ώρα, που πρέπει να πεις για το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχουν τρόποι ευαισθητοποίησης μέσα από μετρήσεις συχνοτήτων από ειδικά εξειδικευμένα και ευαισθητοποιημένα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάποια απάντηση καταρχήν, εμάς, η οποία να έχει, αν θέλετε, είτε αντικειμενικότητα είτε υποκειμενικότητα, πάντως θα έχουμε μια απάντηση, και που εκεί σίγουρα θα μπορούμε να στοχεύσουμε και να μετρήσουμε ίσως και διάφορα σημεία τετραγώνων που έχει χαρτογραφήσει οι υπηρεσίες μας, όπου εκεί έχουν υπάρξει διάφορες κεραίες, και όπως αναλύσαμε, θυμόσαστε, στο συνέδριο, στην ημερίδα μας, υπάρχουν σημεία που ενδεχομένως κάποια κεραία που μετρέται από τη WIND ή από την COSMOTE να έχουν και μια υπερσυχνότητα που δημιουργούν, δηλαδή μια συνισταμένα των συνιστοσών, που αυτοί δεν τη μετράνε, τη μετράνε σε ατομικό επίπεδο μιας κεραίας. Εδώ μπορεί να υπάρχει και μια προσθετική, ίσως εάν βρίσκονται σε ένα σημείο κοντινό ή αυτός ο οποίος λαμβάνει τελικά τη συχνότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά, επειδή έχουν διατυπωθεί, δεν ξέρω ο συμπολίτης μας που τοποθετήθηκε, αν ακουγόμουν έξω, αυτά που έχουν τοποθετηθεί, να κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέσα από, εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει στην δυνατότητα να δώσουμε το νομικό πλαίσιο, και μέχρι τότε να μπορέσουμε, κύριε Γενικέ, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας θέση, να βάλουμε αυτή την ιδιωτική, ένα ιδιωτικό τρόπο μέτρησης μέσω του Δήμου μας. Θα μπορούσαμε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα εξωτερικό συνεργάτη, να μετρήσουμε καταρχήν τις εντάσεις, αλλά και να δούμε και τη δυναμικότητα, συσσαγωγικά,
των κεραίων που αντέχει το Μαρούσι, λαμβανομένη υπόψη όλων αυτών των οποίων προαναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά και της συνολικής κοινωνικής συσταμένης. Εκτιμώ ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό επιχείρημα σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει τόσο ο Δήμος όσο και η τοπική κοινωνία, προκειμένου να προσβάλλουν τις αδειοδοτήσεις, περαιτέρω μάλλον αδειοδοτήσεις και τοποθέσεις κεραίων εδώ στον αστικό ιστό του Αμαρουσίου. Ωραία. Και, για να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, ναι, κύριε Δημαρχέ, επειδή ακούστηκε και για, και για τη συνάντηση και των ηγετών στο Παρίσι και της αυτοδιοίκησης, να πω ένα θέμα το οποίο σαφέστατα το κεντρικό ήταν το θέμα του κλίματος και του περιβάλλοντος. Και αφορά απολύτως αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε ως πόλη και ως χώρα για το ζήτημα, και έχουμε μείνει σε πολλά πίσω και στο επίπεδο βεβαίως της εναλλακτικής μορφής ενεργειών που να μειώνει το διοξίδιο του άνθρακος που έχουμε δεσμευτεί ότι θα μειωθεί κατά 20% μέχρι το 2020, αλλά και τη θερμομόνωση την οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα κτίρια μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες. Κύριοι συνάδελφοι, το 11ο θέμα αποσύρεται και μπαίνουμε στο 10ο θέμα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να αποχωρήσουν. Πάμε στο, από το 12ο μέχρι το 18ο. Πάμε στο 12ο, λήψη απόφασης για την έγκριση ημί του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου. Τι διαδικαστικά όλα? Τι όλα διαδικαστικά? Είναι αφή το 12, 13, 14, 15 είναι συναφή, μήπως πρέπει να... Ωραία, εντάξει, ένα, είναι, ναι. Ξεχωριστή απόφαση. Ξεχωριστή απόφαση είναι, αλλά όπως λέτε είναι συναφή. Όποιος έχει ερωτήσει για το 12, το 13 που είναι λήψη απόφαση για την έγκριση μη του κανονισμού προσωπικού της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου. Και τη λήψη το 14ο απόφαση για την έγκριση μη του κανονισμού ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου. Είναι συναφή. Οι ερωτήσεις είναι και για τα τρία. Και το 15ο λήψη απόφαση για την έγκριση μη του κανονισμού μισθώσεων αγορών, εκμισθώσεων, πωλήσεων, ακινήτων, κινητών, πραγμάτων και κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου. Ερωτήσεις υπάρχουν? Ερώτηση. Λοιπόν, ο κύριος Κλαπάκης είναι, ξαναήλθε στην αίθουσα. Επανήλθε στην αίθουσα. Τώρα τι θέλετε τώρα να κάνω τώρα, πέστε μου, για πέστε μου. Εντάξει, τον απέβαλα, επανήλθε, επανέρχεται λοιπόν στη θέση του να κάνει την ερώτηση.